είχαμε μείνει αγαπητοί και στο 37ο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Ιράκης και στον 3ο στίχο. Όπως θα ενθυμίσατε την περασμένη φορά, στο προηγούμενο του κεφάλαιο, το 37ο, μας έκανε αναφορά ο ιερός συγγραφέας στο θέμα της φιλίας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που αναφέρεται στην φιλία και σας είχα πει, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σπουδαίο και μεγάλο, αφορά και στους μικρούς και στους μεγάλους. Το θέμα της φιλίας είναι μια κοινωνία, είναι μια συντροφιά με πρόσωπα τα οποία αγαπούμε και μας αγαπούν. Και σαν έλεγε, σου λέει, ο λαός ότι στον παράδεισο ούτε μόνο δεν θα ήθελα να λέει. Ή καλύτερα μόνος μου, συγγνώμη το παντήσω, μόνος μου, ούτε στο παράδεισο δεν θα ήθελα να είμαι. Για να δειθεί ότι το θέμα της κοινωνίας, της συντροφιάς, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μην νομίσετε ότι μια φιλία δεν έχει κοινωνικότατο χαρακτήρα. Ωστόσο, αφού μας είπε τα πράγματα για τη φιλία, τώρα, στο 3ο χωρίο του 37ου κεφαλαίου, μας λέει το εξής. Όπον ιερών ενθύμημα, πόθεν ενεκυλίστης καλύπτε την ξεράνη ενδοειότητη. Δηλαδή, πώς σκέψεις πονηρά, από πού βγήκες για να καλύψεις τη γη με την απατηλή φιλία. Διότι είδαμε ότι υπάρχει και η φιλία η ψευδική. Σας είχα πει μάλιστα ότι η ζή κοίτα ζή φίλος. Δηλαδή η φιλία των συμφερόντων. Όταν υπάρχει το τσουκάρι στημένο και έχει φαΐ και βράζει, βεβαίως, τότε υπάρχει φίλος. Αλλά όταν δεν υπάρχει η κοίτα, τότε τι γίνεται. Έτσι, η φιλία δεν είναι πάντοτε δυστυχώς αληθινή, αλλά είναι, υπάρχει και ψεύτικη φιλία. Έτσι, γι' αυτό το λόγο έρχεται τώρα να μας πει εδώ ότι πού θα ξετρύπωσες, ο πονηρό ενθύμημα, πονηρό αίσθημα, πονηρή σκέψη και έφτασες να καλύψεις, να καλύψεις με δολιότητα όλη τη γη. Ως σκέψη λοιπόν πονηρά να ξαναδιαβάσω την απόδοση από πού βγήκες για να καλύψεις τη γη με την απατηλή φιλία είναι έκφραση του υπηρού αισθήματος στο γιατί να υπάρχουν προδοσίες εις τη φιλία και γενικά εις τις σχέσεις των ανθρώπων. Ένας έντυπος άνθρωπος σέβεται όχι μόνο τον φίλο του, αλλά και έναν άλλο στον άνθρωπο για μια στιγμή. Πραγματικά τον σέβεται. Τον εκτιμά. Δεν θέλει να του κάνει κάτι κακό. Πολύ παραπάνω σε έναν φίλο. Υπάρχει κατά πρώτον λόγο, να εξηγήσουμε το γιατί, η πεσμένη φύση του ανθρώπου που μετακινούνται δυστυχώς τα αισθήματά του. Τα αισθήματα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, είναι κυλιόμενα, όπως ακριβώς είναι οι κυλιόμενες σκάλες. Έρχονται και παλεύονται, αλλάζουν και μεταβάλλονται. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δίνει βολές, προσβολές εις την φιλία. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει αυτός ούτως ο κόσμος. Σαν σύνολο, σαν ηθική έννοια ο κόσμος, ο οποίος δεν συντελεί λίγο στο να μην υπάρχει η γνησιότητα της φιλίας. Κατά τα άλλα, υπάρχει ένας τρίτος λόγος, και αυτός ο λόγος είναι ο διάβολος, που εισέρχεται ο άνθρωπος από τις χαραμάδες της ψυχής του. Χαραμάδες ονοματίζονται τα πάθη του ανθρώπου. Εγωισμοί, περηφάνειες, φιλοδοξίες, συμφέροντα, ποικίλα και ποικίλα. Από εκεί παίρνει ο διάβολος και όταν σε δει να έχει κάνει μια
Πόσο διαδεδομένη είναι η ψευδή, δυστυχώς, φιλία. Γράφει, μάλιστα, στο τελευταίο που σας είπα για τον Σάθαμα, ο οποίος είναι μισόκατο. Δεν θέλει μισό το καλό, μισό το ωραίο. Δεν θέλει να δει κάτι στον άνθρωπο να αποκόβεις. Και συναντάμε ιστορικά το εξής πορείο. Άρχισε να πει εσύ κάτι πληρέστερο. Ωστόσο, εισήλθε δε ο Σατανάς εισιούθαν και απελθόν συνελάβησε τις αρχιερεύσεις το πώς αυτόν παραδό αυτή. Πήγε και σε συμφωνία ο Ιούδας και μάλιστα είπε τι θα μου δώσετε. Ο Φερίς, τι θα μου δώσετε. Για να σας παραδώσω το Ιησού. Θα μου πείτε, δεν τον βλέπανε κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το βάρος του όλου θέματος που χρησιμοποίησαν τον Ιούδα ως προδότη, που ήταν. Ήθελα να συλλάβουν τον Ιησού, δεν ήξερα το βράδυ, δεν ήξερα το βράδυ που πήγαινε. Γιατί, αγαπητό, ανακτέν όχι. Δηλαδή να τον συλλάβουν τον Ιησού χωρίς όπλο. Διότι φοβούνται τον όπλο εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να τον συλλάβουν. Οι Φαρισαίοι δεν μου είχαν πει τίποτα. Εφοβούνται φοβερά το όπλο τον όπλο. Διότι ο όπλο θα τους λιθοβολούσε. Ποιος λοιπόν θα πήγαινε να τους πει ότι αυτή την ώρα είναι εκεί. Και πράγματι δεν ήταν σε σπίτι ο Κύριος όταν ήρθαν οι συλλαμβάνοντες. Ήταν στο κήπο της Γετσιμανή. Και εκεί τους οδήγησε ο Ιούδας, ο οποίος ήξερε που θα πει ο Κύριος, επειδή λίγο πριν ήταν μαζί του κάτι στο μυστικό κήπο. Σε εκείνο το υπερό, που ήταν διόρφο, δηλαδή οίκημα με μεγάλη αίθουσα, είχε λάβει χώρα ο μυστικός κήπος. Έφυγε από εκεί ακριβώς για την προδοσία. Και ο Χριστός του είπε, αυτή η ωραία περιοχή, αλλά πού να πάει ο άνθρωπος. Είδηση, ό,τι έχεις να το κάνεις, κάτω γρήγορα. Για να τον αγγίξεις τη σύνδεση. Ποια σύνδεση. Οι μαθητές δεν νόμισαν ότι θα πήγαινε εκείνη την ώρα να ψωνίσουν, να ψωνίσουν, για να δώσουν ένα λιμοζίνη στους φτωχούς. Και εκείνος πήγε να προδώσει. Ποιος τον έβαλε, το λέει ο Ιωάννης, ότι η σύλληθε λέει, τον έπαιδε εδώ ο Λουκάς, η σύλληθε ο Σατανάς, αλλά μας το λέει γι' αυτό, ο Ιωάννης λέει το Μέστρα, από τη στιγμή που πήρε λέει το ψωμί, βουτυγμένο στη σάλτσα του γιάτου, τότε λέει η σύλληθε ο Σατανάς. Μέχρι εκείνη την ώρα ο διάβολος, προσέξτε, περιπολούσε την καρδία του Ιούδα. Αλλά όταν πήρε το ψωμί, φαίνεται δεν έμενε να άλλο περιθώριο, επέτρεψε ο Θεός. Και μπήκε ο διάβολος στην Ιούδα και η συνέχεια να προχωρήσει τον Χριστό. Έτσι βλέπουμε ότι από αυτά τα τρία, είπαμε ο Χριστός αυτός, ο διαφθαρμένος είναι αυτός, ακόμα η νοοτροπία του κόσμου και από πάνω ο διάβολος δημιουργούν αυτή την κακοήθεια στην φιλία και η ωραία φιλία ξετρυπώνει. Και μάλιστα σας είπα καλύψε την κλήρα που σημαίνει ότι είναι τόσο διαδεδομένη. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Τον τέταρτο στίχο πάντα του 37ου κεφαλαίου. Εταίρος φίλου, ελευθοσύνη, είδεται και εν καιρό θλίψεως έστε απέναντι. Να σας το αποδώσω. Ψεύτικος φίλος συμμετέχει και απολαμβάνει τη χαρά και τα αγαθά του φίλου του. Σε καιρό όμως θλίψεως στέκεται από μακριά. Θα το πω άλλη μια φορά, τι είπαμε. Ζήτητα,
άλλα υπάρχει βιβλία. Δηλαδή η μεταφή στα αγαθά, στα αγαθά σου, ο φίλος. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε όταν μπορώ ταιριάζει. Και τότε ας θυμηθούμε δε και την ιστορία του ασώτου Ιού στην παραβολή. Όσο είχε χρήματα, διότι πήρε το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Ουσία ήταν η περιουσία. Το πήρε από τον πατέρα. Του το έδωσε. Δεν του είπε, μα θα το φας. Από ό,τι από εκεί. Όχι, παιδί μου, το ζήτησε πάντα. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η περιουσία. Είναι το κατηγόρο που ο άνθρωπος το κατασπαταλά εις την ασωτεία. Το κατηγόρο. Τα αισθήματά του, τις σκέψεις του. Και ύστερα από μία τέτοια κατασπατάληση πως βγαίνει από τη μέσα μου αχρίος. Και γεωλεκτικά αχρίος. Έτσι λοιπόν, όσο είχε χρήματα, κατά την παραβολή, την περιγραφή της παραβολής, όλοι οι φίλοι μαζί. Και αυτός μαζί με αυτούς ζών ασώτη. Όταν όμως τα χρήματα τελείωσαν, όταν φαγώθηκε η περιουσία, τότε όλοι στάθηκαν απέναντί του από μακριά. Ποιος θα μου τη ζήτησε πλέον. Δεν είχε τίποτα πλέον. Και αναγκάστηκε αυτός να ζήσει τούτη την πραγματικότητα. Να πάει να βγω στην Χείρου. Χείρους, κατά την παραγωγή μου, σημαίνει πάω να γίνουμε πορνομοσκός, να το δέλετε. Πάω να φωσκίσω τα πάθη μου. Τα πάθη μου, ναι. Ωστόσο, αυτή είναι και η σημερινή, αλλά και σε κάθε εποχή, πραγματικότητα. Πρέπει να είναι τόσο προσεκτική. Και τι έχουμε στον επόμενο, στίχο τον πέμπτο. Εταίρος φίλο, συμπονή χάρη εαστρός. Έναντι πολέμου, λείψεται σπίδα. Άλλος φίλος, άλλη τώρα κατηγορία, γιατί έχει μια κατηγορία φιλίας, ο Ιερός Συγγραφέας. Άλλος φίλος, συμπάσχει με το φίλο του, όταν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Σε περίπτωση πολέμου, δηλαδή σε περίπτωση που βάλεσαι από τους εχθρούς σου, τότε αυτός ο φίλος παίρνει την ασπίδα του για να προστατεύσει μόνο τον εαυτό του. Εσένα σε εγκατέλειψη. Εσένα σε άμεση. Πόσες φορές γίνεται αυτό για να μην κινδυνεύσει ο φίλος μου. Δεν με πλησιάζει πλέον. Γιατί θέλει αυτός να προστατευτεί. Μοιράζονται με τα κοινά συμφέροντα, όχι όμως και τους κοινούς κινδύνους. Τι κρίμα. Όταν ο ένας κινδυνεύει, ο άλλος προσποιείται ότι καν δεν το γνωρίζει. Που σε ξέρω. Θυμηθείτε έναν Απόστολο Πέτρο. Ναι, έναν Απόστολο Πέτρο. Τι πατέρι μάθω. Όταν καταληφθεί από έναν φόβο, από μία επιθυμία να προστατεύσει τον εαυτό του. Όταν πήγε εκείνη η υπηρέτη, τρεις επισκέπτες πήγαινε στον Απόστολο Πέτρο και στην αυτή του Καϊλιά. Λέγει, α, και εσύ ήσουν μαζί του. Εγώ δεν σε είδα, λέγει εκεί στο κήπο της Χριστιανού, λέει κάποιος. Και τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρο, μεθό, με πολλών όρκων, όρκους πολλούς, ουκίδε τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω. Δεν σκεφτεί. Πώς θα το πέτει. Βέβαια, βγήκε έξω από το κράτο και έγραψε. Έγραψε μάλιστα πικρός, αλλά πώς λέγεις, ουκίδε τον άνθρωπο. Έτσι, το διδάξαμε. Λίγες φορές πιο μπροστά δεν έλεγε και πίσω του στην πρωτή. Λίγες φορές πιο μπροστά δεν έλεγε ότι κι αν οι άλλοι σε αφήσουν, εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ. Και όταν λέγει η ουκίδα τον άνθρωπο, δηλαδή δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Και να το λέει σε μία υπηρέτη, σε μία δούλη. Και
τότε κάθε ευελιξία και φιλία πραγματικά δεν έχει υπάρχει το πράγμα, ξεπηγαίνει. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Μην πείτε το έκανα όμω από του Πέτρου και θα το κάνω εγώ. Μην το πείτε αυτό. Να το κάνετε εσείς. Τέτοιες είναι οι κατηγορίες της φιλίας των ανθρώπων. Και πηγαίνουμε στο έκτο χωρίο. Μη επιλάθη φίλου εν τη ψυχή σου και μη αμνημονήσεις αυτού εν τη χρήμασή σου. Δηλαδή, μη βγάλεις από την καρδιά σου τον φίλο σου και μη τον λησμονήσεις όταν αποκτήσει χρήματα. Συγγνώμη, όταν αποκτήσεις χρήματα. Είναι το συμπέρασμα αυτής της μικράς ενότητας που είπαμε την περασμένη φορά και τώρα και οι φιλίες. Είναι θαυμάσιο το συμπέρασμα. Αλλά και ένα μάθημα για το μεγάλο θέμα της φιλίας. Να δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε το φίλο μας, αλλά αν τον διαλέξουμε, δεν πρέπει να το αφήσουμε, αφού βεβαίως καταργήσαμε ότι αξίζει ο φίλος αυτός. Θα παραλάβουμε ότι είπε και την περασμένη φορά, ότι η φιλία είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ακούσατε, δώρο του Θεού. Όταν βέβαια τα κριτήρια της βρίσκονται στην ευσέβεια. Αυτή τη φιλία πρέπει να την διατηρήσουμε είτε έπεσαν πολλά χρήματα στα χέρια μας και γίνηκαμε εμείς πλούσιοι, είτε έχουμε φτωχή. Όπως λέει το πράγμα, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή την φιλία, αυτό το δώρο του Θεού πραγματικά. Ποτέ δεν πρέπει να είναι τα κριτήρια της φιλίας, τα χρήματα, τα συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από την ευσέβεια και την αγαπή προαίρεση. Μη λησμονούμε τον λόγο του Κυρίου που είπε στους μαθητάς του, αλλά και το λέει σε όλους τους πιστούς, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, «Ημείς φίλοι μου είστε, σεις είσαστε φίλοι μου». Εάν λοιπόν αγαπητοί, ο Κύριος μας καθιστά εμάς φίλους, πόσο περισσότερο πρέπει να αποδεχθούμε μια ειλικρινή γνησία φιλία με τους άλλους ανθρώπους. Προχωρούμε σε μια νέα ενότητα, η οποία όπως θα δείτε γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αφού τελείωσε η ενότητα περιφυλίας. Και να το προσέξουμε, να προσέξουμε την καινούργια ενότητα γιατί μας ενδιαφέρει. Είναι η περίπτωση του συμβούλου. Ποιος αν έχει ένα πρόβλημα, αν έχει ένα θέμα, δεν πάει να ρωτήσει. Να ρωτήσει έναν γνώση. Έναν που ξέρει. Έναν έμπειρο. Λίγο ή πολύ. Και τα μικρά παιδιά ακόμη ερωτούν το φίλο τους και οι μεγάλοι πολύ περισσότερο ερωτούν το φίλο τους, τον άνθρωπό τους, τον γνωστό τους. Τι γνώμη έχεις για αυτό το θέμα, τι με συμβουλεύεις. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι σύμβουλοι τους οποίους θα ερωτήσουμε. Λέει το 7ο χωρίο. Πας σύμβουλος, εξέχει βουλή. Αλέστη συμβουλεύω, είσαι αυτό. Είναι το 7ο χωρίο. Και σημαίνει, κάθε σύμβουλος προσφέρει μια προθυμία συμβουλές. Αν ρωτήσουμε από τον αναρωτήστε τον διπλωμάτο, ξέρω εγώ, τι με συμβουλεύεις, τι γιατί να τα πεις συμβουλές. Υπάρχουν όμως και μερικοί που συμβουλεύουν τους άλλους για να εξυπηρετήσουν τους εαυτούς τους. Εάν θυμπή, έχω αυτοκίνητο. Και δεν θέλω να το κάνω πολύ έξω από αυτοκίνητο. Και συμβουλεύω λοιπόν κάποιον. Τι λες, να το παίρνω ή μην το παίρνω έξω από αυτοκίνητο. Αλλά αν αυτός έβαλε
Τι θα πει, μόνο το παίρνεις το ζωή. Γιατί δεν το παίρνεις. Έτσι απλώς ένα κλίμα, να πάρω την χάρη, για να καταλάβουμε πώς το άνθρωπο είναι έτσι, συμφέροντα από τη συμβουλή που θα δώσει. Αναφέρει ο Ιερός της Γραφής, ούτε μία, ούτε δύο, 11 περιπτώσεις συμβούλου που δεν πρέπει να δεχθούμε τη συμβουλή του. 11 περιπτώσεις. Θα τους δείξω παρακάτω από πρώτα Θεός, να τους θέσεις αμαϊθήσουν αυτές τις συμβουλές. Βέβαια η συμβουλή είναι πολλά της αναγκαία, είπαμε. Έχουμε ανάγκη. Και ακόμη και να πληρωθούμε, αν σκεφτόμαστε σωστά, αλλά πρέπει να εξετάσουμε ποιος μας συμβουλεύει και πού μπορεί να αποβλέπει. Μήπως έτσι μαθητέρους λόγους αναφέρει στα επόμενα χωρία και από μια περίπτωση. Από αυτές σας είπα τις έννοιες. Μόνο ο εγωιστής άνθρωπος δεν δέχεται ποτέ καμία συμβουλή. Αυτός θα τα ξέρει όλα. Αυτός δεν ρωτάει ποτέ. Μελιά του. Με χαρά. Θεωρεί δηλαδή τον εαυτό του αυτάκι. Γιατί θα ρωτήσει. Περκλόγος. Νομίζει κανείς ότι αν ρωτήσουμε ότι θα πέσει η μύτη μας, ότι θα υποτιμηθούμε. Γιατί. Και αν θέλετε, δεν παίρνει ούτε ευλογία ένας εγωιστής άνθρωπος, ούτε από τον Θεό, ούτε από τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό που σκέφτεται ρωτήσει να κάνει, έχει τόσο αυτοπεποίθηση, ώστε είναι περιττό να πάρει την ευλογία. Έχει πεποίθηση στη δυνάμωση. Και πηγαίνουμε στον 8ο στίχο. Από συμβούλου φύλαξον την ψυχή σου και γνώθη πρώτερον της αυτού χρία και γαραυτός εαυτό βουλεύσετε μη ποτέ πάλι επί σύ κλήρων. Είσαι αυτό που λέει. Φυλάξου λίγο από τον καθέναν που παρουσιάζεται σαν σύμβουλος. Μάθε προηγουμένως, αν και ποιον συμφέρον έχει αυτός από την συμβουλή του. Γιατί υπάρχουν και σύμβουλοι που δίνουν συμβουλές προς το δικό του συμφέρον. Πρόσεξε, μήπως παίξει με την τύχη σου. Μήπως παίξει με την τύχη σου. Μήποτε βάλει επίσης κλήρων, παίξει με την τύχη σου. Πόσο αλήθεια είναι όσα γράφονται σωστά. Και πώς θα παίξει με την τύχη του άλλου, πώς θα παίξει. Αυτό θα απαντηθεί, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο. Ακούστε. Και είπηση. Καλή η οδός σου. Είναι ο ένατος στίχος. Καλή η οδός σου. Και στήσατε εξ αναντίας ήδη το συμπισωμένο σου. Δηλαδή, θα σου πει, καλός είναι ο δρόμος, καλά σκέφτεσαι, όπως το είπες, πολύ καλά σκέφτεσαι. Και θα σταθεί λίγο πιο πέρα για να σε δει τι μπορεί να σου συμβεί. Μια σκέψη, τι μπορεί να σου συμβεί. Πόσο πονηρή η στάση ενός τέτοιου σίγουρου. Έτσι, δηλαδή, να δει κάτι να παθαίνεις και αυτό να χαίρεται. Και να βγει έξω να σε διαπομπεύει. Όλα σου έδωσε τη συμβουλή του τελείως ανεύθυνα. Και ο ανεύθυνος άνθρωπος δεν πρέπει να έχει συμβουλή, αλλά να το έχει. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε μια επαγγελματική εργασία, σε ένα συνοικέσιο. Θα μου πείτε, επιθυμεί την καταστροφή μου, ξέρετε τι ζηλοτυπία υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Σας θυμίζω, αν ήταν η ζήλια ψώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα. Ζηλεύουν οι άνθρωποι, ζηλεύουν. Έχει μαυρίσει το μάτι μου πόσο ζηλεύουν οι άνθρωποι. Το κρύπτο, δεν το δείχνουν. Σου δίνουν συμβουλή όμως τέτοια που εσύ να κακοτυχήσεις έχεις τα στάδια την τύχη σου.
Αν είναι μέθυσος, ξέρετε, οι μέθυσοι άνθρωποι, όλους τους άλλους μεθύσους τους λένε, θα το έχω πει πολλές φορές, α, αυτός καλό παιδί. Γιατί ο άλλος είναι μέθυσος, α, αυτός είναι καλό παιδί. Πάνω να τον ρωτήσεις και πηγαίνει να συνοικέσω, καλό παιδί. Αν είναι γυναίκας, αν δεν έχει ευρύ οπτικό ορίζοντα, και αυτά, γιατί είναι ακατάλληλο πρόσωπο να συμβουλεύσει. Δεν κάνει αυτό. Δεν κάνει. Αν όμως είναι και κακοήθης, όπως θα είπε οι άλλοι κακοήθης και τα λοιπά, τότε οπωσδήποτε θέλει και το κακό σου. Και πάμε στον επόμενο στίχο, τον δέκατο, τα περνάω λίγο γιατί είναι μικρά και ιδιαίτερα. Μη βουλεύω μετά του υποβλεπομένου σε. Εδώ θα αρχίσει να κάνει μια ανάλυση αυτών των κακών συμβούλων. Μη βουλεύω μετά του υποβλεπομένου σε. Υποβλεπομένου σε. Και από τον ζηλούντον σε κρύψον βουλή. Δηλαδή, μη συμβουλεύεις σε άνθρωπο που σε υποβλέπει. Τα ακούσατε, που σε υποβλέπει και σε ζηλεύει. Μην πας αυτόν τον άνθρωπο ποτέ να τον συμβουλευτείς. Δείγματα είναι αδύνατα στο παρελθόν να μην έχει δώσει. Δείγματα, ναι, ότι σε ζηλεύει. Και από εκείνους που σε βλέπουν με φθόνο, κρύψε τη σκέψη σου και τα σχέδιά σου. Μην αναγνώσεις τίποτα. Θα σου κάνει κακό. Θα σε τριχοποδήσει. Πρόσεξε. Γιατί είναι φθονερό. Και ποιος δεν καταλαβαίνει αλήθεια τη σημασία αυτού του στίχου και πόσο πρέπει να προσέχουμε. Μπορεί να είναι και φίλοι μας. Μπορεί να είναι και συγγενείς που στο βάθος όμως δεν θέλουν, πάντα ξαναλέω γιατί ζηλεύουν, δεν θέλουν την προκοπή. Ότι δεν πρέπει να εκθέτουμε τα σχέδιά μας, είτε είναι εμπορικά σχέδια, είτε ακόμη και πνευματικά. Ας πούμε θέματα πνευματικής πορείας. Μόλις και ανάγκη να μην το πούμε στους άλλους. Δεν συμφέρει. Θα πάθουμε κακό. Πολλές φορές υποκινείται κανείς από μία καιροδοξία και θέλει να φλιαρεί για τον εαυτό του. Τότε πέφτει θύμα αυτών των φθονούντων, αλλά και του διαφόρου. Και βέβαια φθονεί ο διάβολος σαν μισό. Αγαπητοί μου, πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον ενδέκατο, στον οποίο στίχο, πάντα του 37ου κεφαλαίου, θα μας πει τώρα εδώ ποιοι είναι αυτοί οι απολυκταίοι σύμφωνα που δεν κάνουν για μας. Και πρέπει να τους ξέρουμε ακριβώς για να μην την πάθουμε και στη ζωή μας. Θα σας διαβάσω από το χωρίο και μετά θα παίρνω ένα-ένα, να σας τα αναλύω όσο τους το πείτε. Μεταγυναικός, περί της αντισύλου αυτής, δηλαδή υπονοείται μη συμβουλεύει. Και μετά δηλού περί πολέμου, μετά εμπόρου περί μεταγωνίας και μετά αγοράζοντος περί πράσινος, μετά μασκάλου περί ευχαριστίας και μετά αναρεήμονος περί χριστοριτίου, μετά οκληρού περί μαντός έργου και μετά μυστίου ευχαριστίου περί συντηρίας. Ηγέτη αγώ περί πολλής εργασίας, μη έπαιγε επί τούτης περί βάσης συμβουλής. Όλους αυτούς λέμε τους προσέξεις. Για να δούμε. Και πρώτα πρώτα λέει, μη συμβουλεύεσαι γυναίκα που αφορά στην αντίζηλό της. Προσέξτε. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα και για να φύγει. Αλλά οι γυναίκες ίσως κάνουν περισσότερο. Ο άντρας έχει την κάτι ευρύτερη κατέντρα. Του λέει, όχι δεν βαριές. Αυτό το δεν βαριές δεν το λέει η γυναίκα. Εάν λοιπόν πάει να συμβουλευτείς κάποια γυναίκα, για το πρόσωπο δεν σ' άρεσε γυναίκος.
είναι αντίθετος εκείνης την οποία συμβουλεύσε, ουδέποτε θα σου δώσει σωστή συμβουλή. Το προσέχετε. Ο Θεός δεν κοιτάει. Μη συμβουλεύεσαι τον δειρόν σε θέματα πολλά. Αυτό πήγες να ρωτήσεις. Πώς και θα κινηθείς σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα πόλεμο. Ο δειρόν δεν θα σου δώσει καλή συμβουλή. Μη ρωτάς έμπορο περί προϊόντος ανταλλαγής καταναλώσεως. Μη συμβουλεύεσαι αγοραστή πραγμάτων περί της τιμής των. Είναι αυτό που έλεγαν οι Λατίνοι, «Νεμον ζουντεξ ειν πρόπια καούσα». Κανείς δεν είναι κριτής στα επίδειά του τα πράγματα. Δηλαδή να σου πει τιμή των δικών του πραγμάτων. Δεν θα σου πει σε αυτά τα πράγματα, θα μιλήσει υποκειμενικά. Και όχι αντικειμενικά. Μη συμβουλεύεσαι φθονερών περί ευγνωμοσύνης. Ο φθονερός δεν λέει ότι ευχαριστώ. Δεν λέει. Μη συμβουλεύεσαι τον ανελεήμονα και χριστοήθη. Από τον άνθρωπο που είναι σκληρόκαρδος, ανελεήμον, ομιλεί περί χριστοηθείας και κουβεντιάζει μαζί του. Μη συμβουλεύεσαι τον οκληρό για επιμέλεια έργου, που άλλος είναι τεβέλης και τώρα σε τον ρωτάς πώς πρέπει να φροντίσετε ένα έργο, αλλά θα σου πω γιατί να δουλεύει. Σε ρωτάς, τι τον ρωτάς. Μη ρωτάς τον μίσθιο εργάτη σου περί του τέλους του έργου που ανέλαβε. Μην ρωτάς, λέγει, πήρε Εφέστιος δηλαδή, αυτός μένει στο σπίτι σου και δουλεύει. Δεν είναι έτσι ο δικός σου, αλλά μένει στο σπίτι σου για να σου φτιάξει το σπίτι. Μην τον ρωτάς πώς θα τελειώσει, γιατί μπορεί να θέλει να τελειώσει γρήγορα. Μπορεί να θέλει να τελειώσει αργά, ανάλογα με τις διαθέσεις. Θυμάμαι κάποτε εκδίδω με ένα το 1940, παρά για κάποιον λόγο, και είχαμε έναν ο οποίος βεβαίως και δεν ήθελε και πολύ καλά στον καλό και όταν ήταν Παναγιώτη και πάλι τον φάζαν μπανάνι. Θεός ευχαριστεί. Ήταν ένας πραγματικός. Αυτός που βάζω σε χώμα στον Παναγιώτη και μου λέει σε μένα που ήμουν ο γιος του έργο πόντου. Μου λέει καθόμενο. Εγώ δεν δουλεύει. Μου λέει κορό, δεν ξέρω να δουλεύεις. Και καθόμενο στο καλό σου μέσα. Κατά το σκότωνε νωρούς και ήρουν και τερεμένες που λέει παροιμία, ε! Λέει παροιμία. Τι να πει κανείς. Μη συμβουλεύεσαι δούλο τεμπέλη για πολλή εργασία. Δηλαδή, για κάτι που πρέπει να γίνει πολλή εργασία. Και πας και συμβουλεύεσαι τώρα, πώς θα το φτιάξουμε αυτό, πώς θα το κάνουμε εκείνο. Μα αυτός είναι τεμπέλη. Θα σου πει το λιγότερο δυνατό να τελειώνεται γρήγορα και γρήγορα. Όλοι αυτοί, λέει εδώ ο Διοξιδιοφέρος, δεν είναι κατάλληλα πρόσωπα να δώσουν συμβουλή. Και βέβαια, εάν δεν εμείς τα λάβουμε αυτά που λέμε τώρα εδώ, ο λόγος του Θεού, υπόψη, τότε βεβαίως δεν θα έχουμε να σημειωθούμε. Και πηγαίνουμε στον 12ο στίχο, αγαπητοί. Αλλή, μεταμουδρός ευσεβούς εντελέχησαν, όναν επιγνώς συνδιούντα εντολές. Ως εν την ψυχή αυτού, κατά την ψυχή σου, και αν τέσεις συναγήσεις. Δηλαδή, μέγε πλησίον πάντοτε, μετά το ευσεβούς ανθρώπου, συμβούλου εννοείται, τον οποίον γνωρίζει ότι τηρεί τις εντολές του Θεού, δηλαδή επίσης φόβο και του οποίου η ψυχή του είναι ομοία με τη δική σου ψυχή. Μοιάζεται με τη δική σου. Και αν πέσεις,
ξέρεις. Και θα υπάρχει μια αμοιβαία μεταξύ σας ειλικρίνεια. Ο ευσεβής άνθρωπος είναι εκείνος που θα σου δώσει την καλή λοιπόν συμβουλή. Μην ανατρέπεις αλλού, δεν σας συμφέρει. Αλλά δεν είναι αυτό αρκετό. Προσέξτε τώρα ένα σημείο που θα σας πω με τέτοιο κοινωνικό χαρακτήρα. Πρέπει να ταιριάζουν οι δύο αυτοί, ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος. Πρέπει να ταιριάζουν και οι χαρακτήρες. Να είναι λίγο κατά την ψυχή σου, η ψυχή του κατά την ψυχή σου. Αυτό αγαπητοί μου, επιτρέπετε να σας πω, έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Δηλαδή το εξής. Στην εκλογή του κάνω. Λέμε πολλές φορές εκείνοι ότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να κάνουν συνήθειες ζωής. Κρίνουν από μερικά σημάδια, κυρίως ευσεβείες. Προσέξτε, προσέξτε, να μην σας βλασφημούν στην ζωή. Προσέξτε. Λες, αυτός ο νέος είναι ευσεβείς. Άρχισε να πηγαίνει, είναι ευσεβείς. Αυτή η κοπέλα είναι ευσεβής. Ζήνει στη γενική ζωή. Λοιπόν, δεν κάνουμε να συνοικέσουμε. Ανάμεσα στο δύο. Υπάρχουν δύο φορείς. Το οποίο συνήθως το ένα το ξεχνάμε. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο χρησιμοποίησες, αδελφέ μου. Δηλαδή, το να πεις και οι δύο έχουν κοινή ευσέβεια. Συμφωνώ. Έχουν όμως και κοινό χαρακτήρα. Συμφωνώ μεταξύ τους. Πώς λοιπόν πας να κάνεις εσύ οικέσια τη στιγμή που δεν ξέρεις αν συμφωνούν και αν δεν συμφωνούν, τότε θα γίνει φοβερά, φοβερά λάθη. Φοβερά λάθη. Προσέξατε το σαν να μάθεις αυτό. Σας είπα, θα σας βλασφημούν στην ζωή τους που κάνετε αυτό το συνοικέσιο. Και δεν λένε, ανάθεμα σ' αυτό που μας έκανε σε συνοικέσιο. Έτσι. Δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, προσέξτε. Μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο νέος είναι ευσεβής, αυτή η κοπέλα είναι ευσεβής. Τα παρακάτω να τα βρουν μόνοι τους. Μια είναι η βοήθεια, ναι, αλλά τα παρακάτω μόνοι τους. Θα γνωριστούν, θα ειδωθούν, θα ξαναειδωθούν, θα δουν, ταιριάζουν ή δεν ταιριάζουν. Γιατί αλλήμωνο, αλλήμωνο, εάν δεν ταιριάζουν. Σας έχω και ένα παράδειγμα από τον Ιώ που ήρθε στη Λάρισα, πολλές φορές. Το ήρθε, γιατί μου είχε σταθεί και το θυμάμαι αυτό. Δεν μπορώ ποτέ να το ξεχάσω. Ένας ευσεβής άνθρωπος πήρε μια ευσεβή. Ήτανε πραγματικά και οι δύο τους πολύ ευσεβείς. Μάλιστα διαγωνούσαν καθιονδήποτε τρόπο για την εκκλησία, στην κατοίκηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ ευσεβείς. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Αλλά δεν τέλειωσαν. Στη γυναίκα Θερυπή η παρουσία του ανδρός δεν γέμισε την καρδιά της. Και αν δεν γεμίσει η καρδιά του ανδρός από τη γυναίκα και της γυναίκας από τον άντρα της, είναι σαν ξενοδοχείο μετά το σπίτι. Το ακούσατε, είναι σαν ξενοδοχείο το σπίτι. Λέμε στον πλαϊκό, πλαϊκό δωμάτιο, καλημέρα σας, τι επίθεση. Λέτε δεν έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και μόνο γιατί η ίδια η γυναίκα το εξής. Τον άντρα τον περιποιούμε με κάθε τρόπο. Έχει όλα τα ρούχα καθαρά, σε συρτάρια και τα λοιπά. Αλλά όταν έρθει η ώρα να έρθει από το τη δουλειά μου, τότε δεν αισθάνομαι τίποτα. Όπως ακριβώς μου είπε η ίδια το παράδειγμα. Έρχεται το μπακαλόπεδο, το παιδί του μακάρι, το μεσάρι, για να μου φέρει ένα προϊόν, για να μου δουλέψω. Έτσι αισθάνομαι για τον άλλο. Δηλαδή, τίποτα. Και μου το έλεγε η ιδία με παράδειγμα. Και εδώ, τι θα λέγανε, δεν σπαταλιέται άσχημα η ζωή του. Δεν είναι ωραίο. Δεν
Δεν έγραφα στον άδειο. Πω. Λοιπόν, εάν δεν αγαπήσει ο ένας τον άλλο, μη μιλάμε για ευτυχή πια. Μη μου πείτε εσύ καλόγερος μας λες αυτά. Γιατί. Με εγώ θα σας τα πω. Ποιος λάθος θα πει. Μοιάζουμε με εκείνους τους χριστιανούς που πάνε στην εκκλησία, το μυαλό του γυρίζει στις εμπορικές του δουλειές, στην κατσαρόλα του τεχνικού, ανάβουν το κελάκι του, μηχανικά. Δεν αισθάνομαι τίποτα από τη θεία λειτουργία. Άνθρωπε μου, για να σε λέμε, μέσα σου δεν αναπτύχθηκε. Επιτρέψα να μου τη λέτε, δεν είναι κακή. Αυτός ο έρωτας για τον Χριστό. Έτσι να φτάνεις μέχρι να κρίνω. Ένας παγωμένος άνθρωπος είσαι. Έτσι παγωμένος. Λοιπόν, εάν η στάση σου δεν πρέπει να είναι παγωμένη έναντι του Χριστού, γιατί θα πρέπει να είναι ανάμεσα στους δικούς παγωμένες οι στάσεις. Τι είναι εσείς, αν σωστά τα λέμε. Αν έπρεπε να κάνω μια σύγκριση, ανάμεσα στις ιδιότητες της ευσοβίας και της αγάπης, επιτρέπετε να σας πω, θα προτιμούσα την αγάπη. Δηλαδή, θα προτιμούσα να υπήρχε ανάμεσα στους δύο στα νόμια του, να υπάρχει πολύ αγάπη και όχι τόσο πολύ ευσέβεια. Μην νομίζετε. Διότι απλούστατα κατά την πορεία της ζωής των, κάποια στιγμή και η γυναίκα μπορεί να γίνει ευσεβής και ο άντρας μπορεί να γίνει ευσεβής. Αλλά αν όμως ήσαν από την αρχή παγωμένοι άνθρωποι χωρίς ενδιαφέρον, τι ελπίδα υπάρχει το πράγμα να διορθωθεί? Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Πάρα πολύ λοιπόν, θα λέγαμε προσεκτικοί να είμαστε όταν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Πρώτα θα ταιριάζουμε και μετά θα ψευδούμε. Ναι, βεβαίως δεν θα ήθελα να πω να ταιριάζουμε, αλλά να είναι ο ένας ασεβής. Δεν θα ήθελα να πω και αυτό. Όχι, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο ευσεβής. Θα τα βρουν. Με την βάρδο του χρόνου θα τα βρουν. Θα τα βρουν δηλαδή στην ευσέβεια. Στην αγάπη. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, γιατί τον 13ο. Και βουλή καρδίας στήσουμε. Ουγγαρέστηση πιστότερος αυτής. Ενθυμίστε, έγινε λόγο περί συμβούλων. Η απόψη. Έπειτα μετά από τους συμβούλους σου, ζήτησε και άκουσε και πράξε τη διάθεση και τη συμβουλή της καρδιάς σου. Διότι δεν υπάρχει για σένα περισσότερο αξιόπιστος συμπαραστάτης από αυτή την καρδιά σου. Ρώτησε το καλά. Σου είπαμε. Καλά τα άκουσε. Τελευταία θα ρωτήσεις την καρδιά σου, τη διάθεσή σου. Θα πεις αυτά τα οποία μου είπαν. Είναι εντάξει. Προσέξτε, θα ρωτήσεις την καρδιά σου. Δηλαδή να το πω έτσι, θα ρωτήσεις την ίδια σου τη συνείδηση. Είναι εντάξει αυτό. Είναι πολύ ηθικό αυτό. Μήπως κάπου έχει κάνει ο λάθος τέτοιο. Και απλώς για να το βοηθήσει ο άνθρωπος, μου έπρεπε να κάνει και καμιά αφαλή. Πάει αυτό, γίνεται αυτό. Το θέμα της συνειδήσεως, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ποτέ δεν πρέπει να κινηθούμε, ούτε να δεχτούμε, ούτε να σκεφτούμε, να κάνουμε μια πράξη, μια ενέργεια παρασυνείδηση. Διότι αυτό δεν θα μας πάει προφανώς καλά. Δηλαδή, η αίσθησή σου, τι σε πληροφορεί, να το κάνεις ή να το κάνεις. Πήρες εσύ που λες. Τώρα θα τη συνειδησή σου. Το θέμα πάνω στη συνειδησή σου, αγαπητοί μου, έχει τον πρώτο, αν θέλετε, λόγο. Και όπως λέει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, ουγγαρέστηση πιστότερος στάθης. Αυτό που θα κάνω στο πρωτορείο. Πιστότερος από τη συνείδησή σου δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν θα ρωτήσεις το τέλος τη συνείδησή σου.
Και πηγαίνουμε στο 14ο κύκλο που λέει «Ψυχή γαραντός απαγγέλει ενήλωτε η ορθέν ή επτασκοπής επί μελαιόρου καθήμενη επί σκοπής». Η απόλυση. Λέει πως το κύκλο είναι διακριτήσκοπα, γι' αυτό χωρίς μία μετάφραση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η παλαιά δεν είχε αρκετά δύσκολη συμπορά τη σημεία. Διότι συμβαίνει πολλές φορές η ψυχή ενός ανθρώπου να βλέπει και να εξαγγέλει ακριβέστερα και ορθότερα από πολλούς παρατηρητάς που είναι τοποθετημένοι αυτοί, που είναι τοποθετημένοι αυτοί σε υψηλή σκοπιά. Εσύ να το πει καλύτερα. Θέλει να τονιστεί εδώ ότι παρά του συμβούλου σου, θα το πω δέκατη φορά, μπορεί να κάνει χρήση των συμβούλων, δεν είναι τους ακούς. Αλλά τελευταία την συνείδηση σου. Ο άνθρωπος θέλει να γνωρίζει περισσότερα, μπορεί να γνωρίζει περισσότερα από όλους τους άλλους. Δεν ξέρω όπως είναι. Δεν ξέρω τις δυνατότητες μου. Μπορεί να πει ο άλλος, μπορεί να το κάνει την Πάτρα Θανάση αυτό. Μάλιστα, δεν ξέρω πώς να είναι. Καλή συμβουλή, αλλά ερήμη της δικής μου αυτογνωσίας. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε πόσο χρειάζεται η συνείδησή. Όσο ξέρει δηλαδή ο λέει ο Λιγοκίνης, δεν ξέρει ο γείτονα. Μου τα είπες καλά, αλλά κάνω. Ευχαριστώ, αλλά ξέρω να μην πως δεν κύριε Θησαρόπο. Δεν είναι καρνίτες ή υποβαρόμενος ή και πηγαίνουμε στον 15ο στίχος και βάσει τούτης δεήθηκε η ψής του ή να ευθύνει εν αληθεία την οδόνους. Η απόδοση. Με όλα αυτά παρακάλεσε τον ύψης των Θεών για να κατευθύνει με αλήθεια τη ζωή σου. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου, τι πάρετε. Έχουμε μία κλιμάκωση. Την προσέχετε κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του θέματος. Πρώτα κάνει χρήση των συμβούλων. Είναι πολύ χρήση. Το ξαναλέω. Μπορεί να προλάβει ο άλλος κάτι σε μάθημα. Δεύτερο, να αφήσεις τη συνείδησή σου να σου μιλήσει. Πια εσύ με τον εαυτό σου. Και τρίτο, με την προσευχή, άφησε στο Θεό να μιλήσει. Το άκουσα αυτό. Να αφήσουμε στο Θεό να μιλήσει. Πώς μιλάει για τον πραγμάτων να μιλήσει. Ναι, διότι πολλές φορές τα πάντα σκεφτόμαστε, τα πάντα θα μιλήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν αφήνουμε περιθώρια στον Θεό. Και τελικά ο Θεός να μιλούμε στα δικά μας, στο δικό μας θέμα, στη δική μας πορεία, στη δική μας δύναμη. Θα αφήσουμε περιθώρια και στον Θεό. Πρώτα η σύμβουλη, μετά η συνείδηση και μετά ο Θεός. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Αυτή η κλιμάκωση είναι σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας και να μην την ξεχνάμε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει πάντοτε να γίνουμε. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 19ο. Αρχή παντός έργου λόγος και προπάσης πράξεως βουλή. Δηλαδή, αρχή παντός έργου πρέπει να είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται κάτι. Και προπάσης πράξεως πρέπει να προηγείται η σκέψη. Εδώ λόγος και σκέψη, τα οποία κατά την συγγραφέα πρέπει να προηγούνται προ κάθε πράξη. Λόγος και σκέψεις. Αν θέλετε, σκέψεις και λόγος. Θα σκεφτούμε, θα κουβεντιάσουμε και μετά θα ενεργήσουμε. Είναι αυτό που λέμε με τους άλλους, θα λέμε. Να το συζητήσουμε το θέμα. Ή ακόμα λέμε
να σκεφτούμε το θέμα. Είδατε, και να συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Να βασανίζομαι κάθε αγαπητή μου πριν το πράξω. Μην τρέχουμε με επιπολαιότητα πριν το πράξω. Θα μας δείξει λόγο. Εάν δεν διαθέτουμε λόγο και σκέψη, τότε έχουμε μια ρηχότητα και επιπολαιότητα. Επιτρέψατε μου, προπαντός και κυρίως, όχι μόνο με συμβούλους απ' έξω, αλλά ιδίως συζητή, αν έχουμε συζήτηση, να το κουβεντιάσουμε μαζί. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι και θα συμβαίνει και θέματα μαγαζιού και καταστήματος εργασίας, το ζεύγος πρέπει να κουβεντιάσει και να συσκέπτεται. Μην, εάν ο άντρας είναι εγωιστής και δεν λέει τίποτα στη γυναίκα του, αλλά μόνο πόσες φορές το έχω συναντήσει αυτό, είτε βέβαια καμιά φορά δεν έχει εμπιστοσύνη ο άντρας στη γυναίκα του, εννοείται ότι πρέπει η γυναίκα να έχει εμπιστοσύνη. Και ορθά να μιλάει και συνετά και να μην διέχει με το μεταδόσιο. Αναμφισβήτητα. Είναι κάτι που αφορά μέσα στην οικογένεια. Και η γυναίκα κάτι που σκέφτεται να το πει στον άντρα της. Πρέπει να έχουν μεταξύ των οι σύζυγοι να έχουν κουβέντα και βουλή. Βουλή δεν πιστεύει. Κουβέντα και βουλή. Οι δυο τους μόνο. Επιτρέψα θέλω. Δεν θα γίνει το παιδί να πούμε. Δεν υπάρχει λόγο να πούμε τα παιδιά. Πολλές φορές η περίπτωση πραγματικά να είναι ασύμφωνη. Επιμένω σε αυτό, στο θέμα των συζύγων, επιμένω πάρα πολύ. Πολλές φορές θυμάμαι κάποιο από το Μακαρίτη στο Ραβδιχτή, ένας άνθρωπος, ταλέντο, και είχε μεγάλο άνθρωπο, πολύ μεγάλο άνθρωπο, τριγό. Αυτό κάπου άρχισε να μην πηγαίνει καλά στην τάξη. Αλλά για να μην φανεί στην γυναίκα του, δεν της έλεγε τίποτα. Αγόραζε ακριβά πάνω από την αγορά για να μην της κακοφανεί ότι να γιατί τώρα τι θα πει, να μην τι συμβαίνει. Τι πόσο δεν της έλεγε. Οπότε κάποια φορά ήρθε η αγορά, αυτό που σας λέω είναι 35 χρόνια θα πίσω. Κάποια εκατομμύρια χρωστούσε αυτό το πράγμα. Όταν η γυναίκα είδε τι χρωστάει ο συνδικός της, πήγε να τα γραφεί. Μου το λέει και και τι δεν μου έλεγε τουλάχιστον να κάνουμε μια ιδιαίτερη οικονομία. Να ξοφλήσουμε. Μα δεν ήθελα λέει να σε στέλνει να στεναχωρήσω. Μα τώρα θα με στεναχωρήσω πάρα πολύ. Τελικά τι πήγε το χάσανε στο μυστηριό. Να λέει λοιπόν αυτό η γυναίκα του. Πού είναι τα οικονομικά του. Έτσι. Γι' αυτό πολύ θα σα παρακαλώ. Θα σα παρακαλέσω για οποιαδήποτε θέματα και θέματα αγωγή του κοινωνιού και τα λοιπά και τα λοιπά. Να τα κουβεντιάζετε μεταξύ σα. Ισχύει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι βέβαια πρέπει να σα πω και τούτο. Ότι φυσικά δεν θα συζητούμε ατελέχεια. Είναι οι οποίοι κουβεντιάζουν και ποτέ δεν παίρνουν απόφαση. Όχι. Κάπου πρέπει να παίρνουμε και τι αποφάσει μα. Μην φτάσουμε να είμαστε αναποφάσιστοι άνθρωποι και να συμβαίνει για μας εκείνο το οποίο λέγει το οποίο των παροιμιών. Είναι στην παρέα δεν λέγει. Λέων αιτιοδό και φωνήσκος εν την πλατεία. Α, λέει δεν πιένω έξω, γιατί στον δρόμο υπάρχει λιοντάρι, παροιμία είναι, σε από εκεί εκείνη. Και στην πλατεία υπάρχει στροφό. Δεν πιένω έξω, φοβάμαι. Μα τότε δεν θα κάνεις τίποτα. Και εκεί το λέει μάλιστα το Φεράρι Σαμπιέρο για να δείξει εκείνον ο οποίος θέλει να γίνει μοναχός και σκέφτεται και σκέφτεται και σκέφτεται. Επότε, πρέπει κάπου να βάζει μια σκέψη. Για όλα τα πράγματα πρέπει να βάλουμε, αγαπητοί μου, μια σκέψη. Θα σκεφτούμε καλά, θα αποφασίσουμε, αλλά όχι να σκεφτόμαστε ατελέχοντα, γιατί φυσικά αυτό δεν μας συμφέρει. Ευχαριστώ.